Καμπανάκι κινδύνου χτύπησε ο ΩΣΑ για ενδεχόμενο Brexit μετά το δημοψήφισμα του Ιουνίου. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Άγχελ Γκουρία υποστήριξε ότι σε αυτή την περίπτωση θα χαθεί ένας μηνιαίος μισθός από τα νοικοκυριά μέχρι το 2020, μια απώλεια που υπολογίζεται περί τα 2.800 ευρώ. Παράλληλα, η Βρετανική οικονομία θα παρουσιάζει συρρήγνωση κατά 3%. Brexit, το Brexit σαν φόρο θα πλήξει την ευμάρεια και τι τσέπε των Βρετανών πολιτών. Εν αντιθέσει, ωστόσο, με του περισσότερου φόρου, αυτό δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσει την παροχή δημοσίων υπηρεσιών, ούτε θα κλείσει δημοσιονομικό κενό. Ο φόρο Brexit θα είναι μια απώλεια χωρί αντίκρισμα. Tax would be a pure loss. Ο ίδιο θεωρεί κακό ένα αποτέλεσμα που θα σηματοδοτεί την έξοδο τη Βρετανία από την Ευρώπη τον 28 και δρόμο χωρί επιστροφή. Το συμπέρασμά μας είναι αδιαμφισβήτητο. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ ισχυρότερο ως μέρος της Ευρώπης και η Ευρώπη είναι πολύ ισχυρότερη με το Ηνωμένο Βασίλειο ως κινητήρια δύναμη. Δεν υπάρχει άνοδος για τη Βρετανία στο Brexit. Οι υπέρμαχοι του Brexit κάνουν λόγο για συντονισμένη απόπειρα εκφοβισμού των μεσαίων στρωμάτων τη Βρετανική κοινωνία με τελευταίο παράδειγμα τη ο ΟΟΣΑ. Η Υφυπουργό Απασχόληση Πρίτι Πάτελ, που έχει ταχθεί υπέρ του Brexit, θεωρεί ότι η Βρετανία θα μπορεί να σταθεί όρθια στα πόδια τη και πω είναι πολύ πεσημιστικέ οι εκτιμήσει ΟΟΣΑ για τη ζωή εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση.